Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Σε περίπτωση που δεν με γνωρίζετε, είμαι η Βασιλική και σήμερα έχουμε Sinhol! Για την ακρίβεια μου ήρθαν όλα αυτά εδώ τα πραγματάκια, έχει μέσα μαγιό, παπούτσια, καπέλα, τσάντες και δεν θυμάμαι τι άλλο έχω παραγγείλει, οπότε αν είστε ενδιαφέρον, συνεχίστε να παρακολουθείτε. Γενικότερα έχω πάρα πολλά χρόνια να παραγγείλω πράγματα από το Shein, δηλαδή ρούχα από το Shein και τέτοια πραγματάκια. Είχα παραγγείλει πριν 6 χρόνια, 7 χρόνια. Συνεργάζομαι με το Shein που έχουν τα καλλιτικά, αλλά δεν έχω αγοράσει ρούχα και τέτοια πράγματα για πάρα πολύ καιρό. Και χάζευα λίγο το μαγιό τους και είδα κάποια μαγιό που μου άρεσαν και λέω, ξέρεις κάτι, κάνω μια μικρή αγορά, να δούμε και τι ποιότητα είναι και να τα δούμε όλα εδώ μαζί. Για να ακρίβεια, μόλις είχα ξεκινήσει να το γυρνάω το haul στο TikTok, αλλά λέω, επειδή θα είναι πρώτες εντυπώσεις και θέλω να έχετε κι εσείς τις ίδιες αντιδράσεις, δηλαδή να το δείτε κι εσείς σαν πρώτες εντυπώσεις πώς είναι, είπα να σας γυρίσω αυτό το βίντεο, γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ κάτω που είναι το υπνοδωμάτιο. Δεν ξέρω για τον ήχο, ευελπιστώ πως είναι καλός. Πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως είδατε, έχω ήδη ανοίξει τη σακούλα, όπου πρώτο πράγμα τι βλέπουμε μέσα είναι ένα ζευγάρι παπούτσια. Το νούμερο είναι 37, ένα φυσιολογικό πακέτο όπως θα μπορούσε να έρθει από οποιοδήποτε κατάστημα και μέσα βλέπουμε αυτό εδώ το πέδιλο. Πάμε να τα ανοίξουμε, μυρίζει κλασικά αυτή την περίεργη μυρωδιά που μυρίζουν όλα αυτά τα παπουτσάκια. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι, όχι πραγματικά. Δες τι όμορφο που είναι. Δεν γράφει τίποτα, made in China λέει, βρωμάει πραγματικά. Αλλά θέλω να το δω φορεμένα. Αχ, εσείς, τώρα πώς θα το δείτε. Θα σας βάλω πλανάκι από το πώς θα φαίνεται στο κινητό. Με έπαιρνε να το πάρω και ένα νούμερο μικρότερο, δηλαδή το 36. Η αλήθεια είναι ότι θα με πονέσει και δεν ξέρω κατά πόσο είναι άνετα στο περπάτημα. Κάτσε να κάνουμε μια πρόβα. Όχι, δεν είναι άνετο. Φεύγουν τα πόδια μου πέρα δόθε. Κρίμα και είναι πολύ ωραίο πέδιλο. Είναι πανέμορφο σαν πέδιλο, αλλά αποτυχία από άποψη εφαρμογής. Δεν κάνει καλή εφαρμογή και είναι από τα παπούτσια που θα σε πονέσουν. Αν και το πεδιλάκι αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, δυστυχώς η εφαρμογή του είναι τόσο άσχημη όσο και η μυρωδιά του. Οπότε, fail. Θα πάμε στο επόμενο που είναι αυτό εδώ. Είναι μια τσαντούλα. Σαν μέγεθος είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό. Θα σας δείξω μία από κοντά το χερούλι της. Το χερούλι της έχει αυτό το σχέδιο. Μ' αρέσει αρκετά και μ' αρέσει γιατί άμα θέλεις το βγάζεις. Γιατί είναι έτσι και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και αλλιώς αυτό. Λουράκι. Έχει μόνο αυτό το κουμπάκι. Θα σας πω ότι το ύφασμά του μ' αρέσει απ' έξω, αλλά από μέσα του έχουν βάλει αυτό εδώ το νάιλον, που δεν είναι καθόλου ωραίο. Δηλαδή πραγματικά θα ήταν καλύτερα να έχει μείνει η τσάντα με το ύφασμα, το από πάνω ύφασμα, παρά με το εσωτερικό πλαστικό. Κάνει και αυτό το εκνευριστικό θόρυβο. Δεν μυρίζει αυτό. Κατά τα άλλα φορεμένη έχει ωραίο μέγεθος, δηλαδή ικανοποιημένη είμαι από το μέγεθός της, μου αρέσουν οι μεγάλες τσάντες, αλλά πολύ κακή ποιότητα από το υφασματάκι που βάλουν από μέσα. Επόμενο είναι αυτή εδώ η τσαντούλα. Λοιπόν, αυτή μ' αρέσει. Ξέρετε κάτι, θα βάλουμε βαθμολογία σε κάθε πράγμα που σας έχω δείξει. Αυτή εδώ παίρνει 10 με τόνο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το ύφασμά της είναι εξαιρετικό. Το ύφασμα που έχουν επιλέξει από μέσα είναι επίσης καλό. Μ' αρέσει γιατί εδώ έχει και κουμπάκια. Και κοίτα, τσίκι. Τσίκι έχει επίσης μέσα έξτρα τσεπάκι και φερμουάρ, οπότε αν θες την κλείνεις. Και έχεις και άλλο σχέδιο. Και... μ' αρέσει. Είναι πάρα πολύ ωραία τσαντούλα. Αυτή θα με δείτε σίγουρα τη φορά. Να σας δείξω και το φερμουαράκι το που κλείνει έτσι. Και είτε την κρατάς έτσι ολόκληρη, είτε την κάνεις έτσι με τα κουπάκια. Πολύ ωραία επιλογή. 10. 10.
Εσείς πόσο τις βάζετε? Πραγματικά σας λέω, πολύ ωραίο ύφασμα, πολύ καλοκαιρινό, δεκαράκι από μένα. Η μαύρη τσάντα θα πάρει ένα 6 και τα παιδιλάκια πανέμορφα, πανέμορφα, αλλά καθόλου καλή εφαρμογή, οπότε θα πάμε 2. Για την ομορφιά τους το παίρνουν, χαριστικά. Επόμενο. Έχουμε ένα καπέλο. Λοιπόν, το καπελάκι έχει έρθει λίγο τσαλακωμένο, έτσι όπως το είχαν βάλει μέσα. Και είναι λίγο μεγάλο. Δηλαδή, το φοράς και άμα το φοράσω κανονικά, μπαίνει όλο το κεφάλι μου μέσα εδώ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι όλο το κεφάλι μου μέσα. Για την παραλία όμως είναι ότι πρέπει. Φοράς αυτό το καπέλο και δεν χρειάζεται να πάρεις μαζί σου ομπρέλα. Ήταν one size, μάλλον υπολογίζουν τα πολύ μεγάλα κεφάλια ή θα έπρεπε εγώ να πάω στα παιδικά, δεν ξέρω. Αυτό σαν κατασκευή είναι πολύ ωραία κατασκευή. Εντάξει, είναι λίγο το ότι είναι μεγάλο το κεφάλι, αλλά θα του δώσω ένα 8 γιατί είναι ωραίο. Εν τω μεταξύ αυτό ήταν να το βγάλω από την παραγγελία γιατί βρήκα το παλιό μου, το περσινό μου το καπέλο και λέω ότι δεν χρειάζομαι άλλο, οπότε δεν θα το πάρω. Και τελικά διέγραψα κάτι άλλο που μάλλον πρέπει να ήταν μαγιό και να κάτσε αυτό. Κατά λάθος έγινε αυτό, να το ξέρετε. Οπότε είπαμε, αυτό εγώ του βάζω ένα 8. Εσείς, τι του βάζετε? Λοιπόν, θα σας δείξω λίγο και τα άλλα αντικείμενα που πήρα και μετά θα πάμε στα μαγιό. Γιατί ξέρω ότι τα μαγιό περιμένεις. Επόμενα πραγματάκια είναι βλεφαρίδες, πάρα πολύ φυσικές. Αυτός εδώ είναι ο κωδικός, είναι από αυτές που πάνε λίγο πιο foxy προς τη γωνία, πάρα πολύ ανάλαφρες, για τα μακιγιάζ φυσικά. Και μετέπειτα είναι αυτό εδώ το πραγματάκι που κανονικά είναι για να μπορείς να πιάνεις τα πετραδάκια όταν κάνεις μακιγιάζ ή όταν κάνεις τα νύχια σου. Θέλω να το βγάλω να σας το δείξω. Γιατί... Αχα, βασικά εγώ δεν παραγγείλω αυτό. Και από ό,τι κατάλαβα, αυτό είναι απλά κερί. Τέλος πάντων, αυτό το κάνεις τσακ στο διαμαντάκι που θες να κάνεις, το πετραδάκι που θες να χρησιμοποιήσεις και το κολλάς στο πρόσωπό σου ή όπου θέλεις, τέλος πάντων, να το κολλήσεις. Εγώ νομίζω ότι παρήγγειλε κάτι άλλο και όχι αυτό. Αλλά αυτοί αυτό μου στείλανε. Τέλος πάντων. Το βλεφαρίδες πολύ ωραίες, πρέπει να τις δοκιμάσω σε μακιγιάζ, αλλά τις δίνω και ένα δεκαράκι γιατί ήταν πάρα πολύ φτηνές. Τώρα αυτό πρέπει να το δοκιμάσω γιατί μου φαίνεται ότι ακόμα και το 1 ευρώ του δεν το άξιζε. Θα δούμε, γιατί εγώ άλλο παρήγγειλα. Επόμενα! Και αυτά είναι που περιμένεις. Είναι κάτι άλλο? Είναι κι άλλο. Λοιπόν, είχα ξεχάσει. Έχω πάρει και αυτά τα σκουλαρίκια. Δεν πειράζει, θα τα δείξω μετά εκεί. Και έχω πάρει και ένα μπουστάκι πλεκτό, γκάρντιγκαν, πώς τα λένε, δεν ξέρω. Πάμε να το δούμε. Okay. Δεν ξέρω, μάλλον το έχω σκεφτεί να το φορέσω στην παραλία, γιατί εγώ γενικότερα δεν φοράω τέτοια πράγματα. Έχει και την επένδυσή του, έτσι ώστε να μην είναι ενοχλητικό, να μην ξέρεις διαγράφει. Small νούμερο έχω πάρει και μπορείς να το δέσεις είτε στο λαιμό, κατά αυτόν τον τρόπο. Ναι, είναι πάρα πολύ sexy, αλλά άμα πάω για μπανάκι με το σύζυγο, sexy. Βαθμολογία σε αυτό... 10. Γιατί έχει πολύ ωραίο. Είναι όντως πλεκτό, ρε παιδί μου. Και έχουν προσέξει και τη λεπτομέρεια να σου βάλουν μέσα και αυτό εδώ, ώστε να μην είσαι εκτεθειμένη. Και τα σκουλαρικάκια, okay, μια χαρά είναι. Γιατί είμαι σίγουρη ότι ήταν πάρα πολύ φθηνά. Οπότε, yeah, πολύ καλή επιλογή. Να σου πω κάτι, είμαι σίγουρη ότι έχω και τις τιμές. Οπότε θα κοιτάξω μετά και θα σας βάλω όταν θα κάνω το edit. Θα σας βάζω και τις τιμές από κάτω. Για να ξέρετε λίγο κι εσείς πώς είναι. Και τώρα, πάμε για μαγιό. Μαγιό. Το περιμένεις, το ξέρω ότι το περιμένεις. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα από αυτά εδώ τα δύο που εγώ τα πήρα να τα συνδυάσω πάνω κάτω. Ξεκινάμε με αυτό εδώ το strapless, το οποίο το φοράς άμα θέλεις και μία τέτοιο αυτό το strapless. Είναι το small. Μ' αρέσει. Έχει μέσα και την επένδυσή του, δεν ξέρω αν βγαίνει η επένδυση. Βγαίνει και η επένδυσή του άμα θέλεις, έχει εδώ τριπούλα. Το βλέπεις και την αφαιρείς άμα θέλεις, ωραία, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να βάζω επένδυση. Πάρα πολύ ωραία ποιότητα, πάρα πολύ μ' αρέσει, πάρα πολύ μ' αρέσει. Οπότε πήρα αυτό εδώ το strapless που είναι ένα καφέ, καφέ χακίζει ρε παιδί μου, πολύ ωραίο καφέ. Και έψαχνα να το συνδυάσω με κάτι από κάτω, γιατί αυτό το πουλάγαν έτσι μόνο του είναι στα καινούργια κομμάτια. Και δεν βρήκα, οπότε πήρα από κάτω ένα λευκό μαγιό, small. Δεν ξέρω πώς θα είναι, γιατί έχουμε και ένα θέμα με τα κοφτά. Οκ,
Το βλέπεις. Το βλέπεις. Είναι normal. Δεν είναι όλος ο κόλλος έξω. Είναι normal. Πάρα πολύ χάρηκα. Πάρα πολύ χάρηκα τώρα σου λέω. Και είναι και διπλή ύφανση. Δηλαδή, ύφασμα μπροστά, ύφασμα πίσω. Έτσι δεν θα διαφανίζει. Πολύ ικανοποιημένη. Πρώτο λοιπόν σετάκι, δικός μου συνδυασμός αυτό σετάκι είναι αυτά τα δύο. 10. 10 σου λέω. 10. Υπέροχα. Επόμενο είναι ένα ολόσωμο. Αυτό να ξέρετε το πήρα και το χρώμα του, γιατί το έδινε τόσο ωραίο και λαμπερό στις φωτογραφίες, που λέω εντάξει, κερδίζει. Βέβαια τώρα με το που το έβγαλα απ' έξω και είδα ότι δεν είναι το λαμπερό και είναι απλά πράσινο, ψιλοαπογοητεύτηκα ένα τσακ. Σαν ύφασμα, σαν ποιότητα είναι πάρα πολύ ωραίο. Από πίσω, να σας το δείξω, δεν είναι κοφτό, είναι φυσιολογικό, οπότε δεν θα με ενοχλεί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να μην είναι κοφτά τα μαλλιά από πίσω, γιατί έχω δύο αγοράκια και δεν είναι το ότι καλύτερο να βλέπεις κολαράκι να κυνηγάει δύο αγοράκια. Οπότε γι' αυτό είχα κόλλημα να είναι ωραία, να κάνουν καλή εφαρμογή. Από πίσω η πλάτη είναι έτσι και ελπίζω να μου κάνει. Άμα μου κάνει, παίρνει. Λόγω ότι με εξαπάτησαν στο χρώμα, θα του βάλω ένα 7. Επόμενο είναι πάλι ένα ολόσωμα. Εμένα μου αρέσουν πολύ τα ολόσωμα με γιο. Τα φοράω και τα τιμάω. Εκ πρώτης άποψης, μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Είναι ένα λευκό cream. Εντάξει, τα cups του είναι για κλάμα, θα φύγουν. Έχει αυτό το base σκηνάκι το οποίο μπορείς να το δέσεις όπως θέλεις. Το λαιμό σου, στη μέση να το κάνεις σαν ζωνούλα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά αυτό είναι κοφτό. Αυτό σε μαγιό έχει πολύ ωραίο ύφασμα, πάρα πολύ ωραίο κόψιμο. Δυστυχώς από πίσω το βλέπω αρκετά κοφτό και δεν ξέρω άμα θα μου είναι άνετο. Αλλά εκ πρώτης όψεως μου αρέσει. Πρέπει να το δοκιμάσω όμως για να σας πω 100%. Οπότε τον αριθμό θα σας το βάλω εδώ δίπλα, ενώ το έχω φορεμένο και θα σας πω πόσο το βαθμολογώ. Εσείς πόσο το βαθμολογείτε. Πάλι ένα ολόσωμο. Μάντεψε. Εντάξει. Εντάξει, το βλέπεις. Ένας όμως. Από κάτω. Και αυτό μου φαίνεται λίγο ψηλόμεσο. Στον κάβαλο μια χαρά. Όχι, μια χαρά είσαι εσύ. Υπέροχο. 10. Του βάζω 10. Μ' αρέσει. Μέχρι στιγμής όσο σας έχω δείξει είναι αφαιρούμενα τα cups. Σκοτίνιασε ένα τσακ, συγγνώμη γι' αυτό. Απλά είμαι σε φυσικό φως και σκοτεινιάσαμε ένα τσακ. Συμβαίνουν αυτά. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Κοίτα εδώ ύφασμα. Ναι, είναι εξαιρετικά όμορφο. Θα προσπαθήσω να σας βάλω και link από κάτω. Δεν σας το υπόσχομαι, θα προσπαθήσω λέω. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Επόμενο. Εσύ τι είσαι. Πήρα και μαύρο, πήρα και μαύρο. Small μέγεθος. Όλα μου τα μαγιά είναι small. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν σου το είχα. Βρε συν, δεν σου το έχω ότι έχεις τόσο ωραία μαγιό. Βέβαια, κάτσε ένα λεπτό, το θέμα είναι και στην εφαρμογή πώς είναι. Αυτό το ψιλοκόβω και ένα μικρό στο βυζάκι. Είναι το ύφασμά του σαν το προηγούμενο μαγιό που σας έδειξα. Πώς λέγονται αυτά, ριμπ, δεν ξέρω πώς λέγονται. Είναι αυτό το γκοφρέ. Γκοφρέ λέγεται. Το ανάγλυφο, με τους σχηματισμούς τέλος πάντων, κάνουν ωραία εφαρμογή αυτά. Το από πάνω το κόβω να είναι και ένα τσακ μικρούλι, αλλά και. Και από κάτω ένα απλό μαύρο με πιο λεπτή. Μ' αρέσει όταν έχουν έτσι εδώ πέρα πιο λεπτή τη διδραντούλα, ξέρεις, στο μαγιό. Αλλά πρέπει να το φορέσω. Αν δεν το φορέσω δεν μπορώ να έχω ολοκληρωμένη άποψη για το μαγιό. Οπότε από εδώ γράφουμε ή από εδώ γράφουμε, είπαμε βαθμολογία. Και το τελευταίο είναι αυτό εδώ. Βλέπω πάρα πολύ ύφασμα. Α, ξέρω ποιο είναι. Λοιπόν, θα σας δείξω πρώτα το από κάτω. Το από κάτω είναι ένα beige. Το οποίο, άμα μου είναι και καλά, μπορώ άνετα να το συνδυάσω και με το καφετί. Κοίτα τι ωραίο που δένει. Αμέ. Ναι, νομίζω ότι σε αυτό με έπαιρνε βέβαια να το βάλω και ένα extra small, γιατί το κόβω ένα τσακ μεγαλούτσικο. Τέλος πάντων. Θα το δούμε φορεμένο. Και από πάνω είναι αυτό. Το βάζεις εδώ και μετά έχει το μανίκι. Εντάξει, το κόβεις ρε παιδί μου, αλλά για μια φωτογραφία. Κοίτα εδώ αυτό το μανικάκι τι ωραίο που είναι. Εντάξει, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα τους. Δίνει έτσι κάτι διαφορετικό. Εντάξει, μ' αρέσει, ωραίο φαίνεται. Πρέπει να το δοκιμάσω όμως. Για να δω πώς φαίνεται και... I like it! Αυτό
ήταν το haul μου, το συν-haul μου και ελπίζω να σας άρεσε. Όπως σας είπα, θα προσπαθήσω να σας βάλω τις τιμές από τα προϊόντα. Εάν βρω λίγο χρόνο, θα προσπαθήσω να σας βάλω και τους κωδικούς από κάτω ή τα link για να κάνετε και εσείς τις δικές σας αγορές. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Εάν σας άρεσε, μην ξεχνάτε να κάνετε like. Εάν δεν έχετε κάνει εγγραφή σε αυτό εδώ το κανάλι, τι κάνεις τόσο καιρό και δεν έχεις κάνει like. Και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα μέχρι την επόμενη φορά. Να περνάτε όλοι υπέροχα και μην ξεχνάτε το σημαντικότερο. Να χαμογελάτε. Γεια σας.